Καλησπέρα. Το βραδινό βίντεο της Δευτέρας 25 Μαΐου 2020 είναι από τη σειρά των email που περιμένουν να γίνουν vlogs. Και έχει θέμα, όπως διαβάζετε, θέματα υγείας και άρνηση. Καλησπέρα αγαπημένοι. Το σημερινό mail προέκυψε από τη χθεσινή μου επίσκεψη στο γιατρό που ενέτεινε μια συμπεριφορά που δεν συνηθίζω σε θέματα υγείας. Έχω ένα αυτοάνοσο, νόσο Crohn. Για την νόσο Crohn έχουμε κάνει εκπομπή. Μπορεί κάποιος να ψάξει στο playlist Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά και έχουμε κάνει εκπομπή ειδικά για την νόσο Crohn. Έχω κάνει ένα χειρουργείο και μέχρι το 2018 πήγαιναν όλα καλά και το είχα σε ύφεση με ήπια φαρμακευτική αγωγή. Από όταν όμως χάσαμε τον πατέρα μου και άρχισαν τα τρεξίματα και κάποια έξτρα προβλήματα, άρχισαν να έχω πάλι έντονα θέματα. Είναι αλήθεια πως τα αυτοάνοσα ενεργοποιούνται. Μπορεί από ύφεση να πάνε σε έξαρση όταν έχουμε τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας, όταν βιώνουμε ένα πένθος και όταν έχουμε θέματα που μας απασχολούν πολύ. Μέχρι που έκανα τις ενδοσκοπήσεις μου και φάνηκε πως όντως αρχίζει να υπάρχει πάλι πρόβλημα. Ο γιατρός μου θέλει να πάω σε ειδικό για την Crohn γαστρεντερολόγο για δεύτερη γνώμη, αλλά και για να βρούμε τρόπο να κάνουμε τη νέα ανοσοκαταστολτική αγωγή, παράγοντες λέει στην παρένθεση. Φαντάζομαι αυτή η νέα ανοσοκατασταλτική αγωγή για την νόσο Crohn ονομάζεται παράγοντες. Όσο πιο οικονομικά γίνεται για μένα, επειδή ξέρει πως δυσκολεύομαι και τα φάρμακα αυτά είναι πανάκριβα. Δεν θα το καταλάβω ποτέ αυτό, λες, δεν θα καταλάβεις ποτέ γιατί αυτά τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Δυστυχώς για τις σπάνιες ασθένειες και αρκετά από τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν είναι και τόσο σπάνια. Δυστυχώς είναι πολύ ακριβά τα φάρμακα. Εμένα με έχει πιάσει μια άρνηση για όλο αυτό. Από εκεί που δεν καταλάβαινε ανθρώπους που δεν πάνε στο γιατρό γιατί φοβούνται ή αρνούνται να δεχτούν ότι έχουν θέμα και δυσκολεύονται να το αντιμετωπίσουν, ξαφνικά το κάνω και εγώ. Εγώ που ήμουν ένας άνθρωπος που δεν φοβόταν, έκανα κανονικά εξετάσεις και όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα που λέγεται Crohn, το αντιμετώπισα με τέτοιο τρόπο που όλοι το θαύμαζα. Τώρα, γιατί δεν κάνω το ίδιο? Σίγουρα έχω ήδη κουραστεί γιατί χρειάζεται να κάνω πολύ τακτικά εξετάσεις και είναι και πολύ επώδυνες οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με το γαστρεντερολογικό σύστημα. Σίγουρα έχω κουραστεί με τα διαδικαστικά από το θάνατο του πατέρα μου και αυτό τώρα θέλει πολύ τρέξιμο μέχρι να αρχίσει κανονικά η θεραπεία. Και σίγουρα φταίει το ότι ήλπιζα πως θα είμαι από τους τυχερούς και με δική μου προσπάθεια βέβαια, που θα πέρναγαν πολλά χρόνια από το χειρουργείο για να καταλήξω σε παράγοντες. Πραγματικά δεν ξέρω τι φταίει. Κάποια στιγμή χθες που το ανέλυα είχα μια έκλαμψη του παλιού με αυτού, δηλαδή αυτού του μαχητικού εαυτού, αυτού που προσπαθεί, που κάνει τις θεραπείες, που θέλει να βγει από πάνω από το πρόβλημα, αλλά σήμερα πάλι το έχασα. Τον έχασα, τον πραγματικό με αυτού. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να κάνουν αυτό που πρέπει για την υγεία τους? Γιατί σε σοβαρά θέματα υγείας έχουμε άρνηση και συμπεριφερόμαστε, λες και αν δεν μιλάμε γι' αυτό θα φύγει? Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το mindset, δηλαδή τον τρόπο σκέψης και τη συμπεριφορά, ειδικά αν δεν έχουμε χρήματα ή δεν θέλουμε να πάμε σε ψυχολόγο? Εδώ να σημειώσω ότι η φίλη μου είπε ότι έχει ξεκινήσει συνεδρίες σε μια δημόσια δομή. Άρα το δεν έχουμε χρήματα ή δεν θέλουμε να πάμε σε ψυχολόγο είναι πάλι κομμάτι της άρνησης. Πώς μπορώ να ξεπεράσω την άρνηση αν έχω άρνηση για να πάρω βοήθεια ή δεν ξεπεράζει άμα έχεις άρνηση? Προσωπικά έχω ψαχτεί για τις παροχές του Δήμου, αλλά ένα είναι γραφειοκρατία που με έχει ήδη κουράσει με τα θέματα του μπαμπά και την προετοιμασία να περάσω επιτροπή πάλι για ποσοστό αναπηρίας. Και δύο, ραντεβού σου κάνουν αφού καταθέσεις όλη τη χαρτούρα. Όταν θα έχουν άνοιγμα, γιατί είναι λίγοι και ανάγκες πολλές, και για 5 μόνο συνεδρίες το χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Εδώ και λίγο καιρό προσπαθώ να μαζέψω χρήματα να πάω στη ψυχολόγο που είχα βρει πριν πεθάνει ο μπαμπάς και απλώς δεν πρόλαβα να πάω ώστε να μπορώ να πηγαίνω όσες φορές χρειάζομαι. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το μεγάλο mail, φιλάκια πολλά. Με τη φίλη έχω μιλήσει πρόσφατα, είπε ότι είχε κάνει τα ραντεβού που δικαιούνταν στις δωρεάν δομές και ότι τώρα προσπαθεί με τη ψυχολόγο εξωτερικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο θέμα, σε ευχαριστώ φίλη για την επιστολή. Απολογούμε που πήρε τόσους πολλούς μήνες να το κάνουμε. Γι' αυτό και έχω και update ότι έκανε τις συνεδρίες στο δημόσιο και τώρα πάει σε ιδιώτη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτή η κοπέλα είναι νεαρή κοπέλα, δεν είναι μεγάλη γυναίκα. Είναι πιο νεαρή από μένα. Νομίζω είναι 39-40 ετών πόσο είναι. Και ταλαιπωρείται πολλά χρόνια με την νόσο Crohn. Είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι αναμενόμενο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από χρόνιες παθήσεις ή από μια χρόνια πάθηση περισσότερες
και ιδίως από τέτοια επώδυνα αυτοάνωσα νοσήματα όπως την νοσοκρόν, κάποια στιγμή να κουραστεί και να καταθέσει τα όπλα. Είναι φυσιολογικότατο. Είναι αναμενόμενο και φυσιολογικότατο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να έχεις να κάνεις συχνά εξετάσεις, να πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου, να πρέπει να ζεις με ένα πολύ προσεκτικό τρόπο, ούτως ώστε να κρατάς το νόσημα σου, το σπάνιο ή το αυτοάνωσο σε ύφεση και να μπορείς να προλαμβάνεις τις δυσκολίες. Και φυσικά στη ζωή υπάρχουν πράγματα που δεν τα προγραμματίζαμε. Σίγουρα δεν προγραμματίζεις το θάνατο του πατέρα σου, όπως κάποιοι άλλοι δεν προγραμματίζαν άλλα τραυματικά γεγονότα που τους συνέβηκαν, όπως τους ανθρώπους που έχασαν ξαφνικά τα χρήματα τους στην οικονομική κρίση, όπως τους ανθρώπους που έχουν δεχθεί ένα ξαφνικό χωρισμό κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή μας εμείς στο 100%. Όσο καλές προσπάθειες και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχουν πράγματα που θα μας ξεφεύγουν και πάντοτε θα υπάρχουν περισσότερα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή εκ των υστέρων συνθήκες οι οποίες λέμε όσο και αν προσπαθούσα δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Life happens, shit happens, disease happens. Δεν μπορώ να πω ότι σε καταλαβαίνω 100% επειδή δεν έχω κάποιο σοβαρό αυτοάνωσο νόσημα. Έχω ένα αυτοάνωσο νόσημα, ένα αυτοφλεγμονώδες δερματικό νόσημα, το οποίο είναι ήπιο, δεν είναι σοβαρό και περισσότερο έχει να κάνει με το φόβο που μου προκαλούσε το λίχεν πλάνος με τις πληγές στο δέρμα, όχι πόνο ή ταλαιπωρία. Καμία σχέση δηλαδή με το δικό σου. Το δικό σου είναι πολύ πιο ταλαιπωρητικό. Και υπάρχουν και άλλα που είναι εξίσου ταλαιπωρητικά, σκλήσεις κατά πλάκας και πολλά άλλα. Κάνουμε εδώ διαγωνισμό ποιος έχει πιο σοβαρά αυτοάνωσα, αλλά σαφώς κάποια αυτοάνωσα ή χρόνια νοσήματα είναι πολύ πιο ταλαιπωρητικά. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτός ο όρος. Προκαλούν πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία και η χρόνια φροντίδα του οργανισμού καταντά πολύ κουραστική. Εδώ παθαίνεις κάτι μικρό, όπως π.χ. να κόψεις το δάχτυλό σου. Εγώ έχω κόψει το δάχτυλό μου από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν λέει να κλείσει η πληγή. Και ταλαιπωρούμε. Και είναι ένα μικρό. Μια μικρή κοπή στο δάχτυλο. Σκέψου να έχεις ένα σοβαρό θέμα, το οποίο να πρέπει συνέχεια να το φροντίζεις και να μην φεύγει. Είναι απελπιστικό. Και όταν συμβαίνουν και πράγματα τα οποία είναι έτσι ενοχλητικά, στενάχωρα, είναι πολύ φυσιολογικό, ξαναλέω, να καταθέσουμε τα όπλα. Όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι έχουμε όλοι μέσα μας δυνάμεις που δεν γνωρίζουμε. Σε μια συζήτηση που είχαμε τον Επίσκοπο Μεσογείας και Λαυριωτικής, τον Νικόλαο, ο οποίος τελευταία έχω δει ότι κυκλοφορούσε συνεντεύξεις του και λέει, αρχίζει να μαθαίνει και ο κόσμος ότι ήταν ένας πολύ καλός φοιτητής, ένας πολύ καλός επιστήμονας, ότι είχε πάρει πολλά πτυχία στο Χάρβαρντ, τα πτυχιακά κτλ. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε όταν ήμουν φοιτήτρια, γιατί είχαμε μια έτσι αρκετά καλή σχέση τότε. Τώρα πλέον δεν συναντιόμαστε, όχι ότι δεν έχουμε σχέση, και τον είχα ρωτήσει, γιατί εγώ έχω θέματα με χαμηλό σίδηρο, με χαμηλή αιμοσφαιρίνη, με χαμηλή πίεση και τέτοια. Και του είχα πει, νομίζω ήταν τα Χριστούγεννα του 94 που είχαμε. Χριστούγεννα 94, προχρονιά 95, τα είχα περάσει στην Αθήνα και τότε πήγαινα εκεί που ήταν σε ένα μετόχι εκεί μια μονή υπεύθυνο και είχαμε έτσι μια σχέση επικοινωνιακή. Και του, γιατί έχει σπουδάσει και θέματα που έχει σχέση να κάνουμε με την ιατρική, και του έλεγα πώς γίνεται να είμαι τόσο ταλαιπωρημένη, δηλαδή να είναι τόσο χαμηλή η πίεση του αίματος, να είναι τόσο χαμηλό το σίδηρο, και όμως να έχω δυνάμεις και να κάνω τα πράγματα που κάνω. Και μου είχε πει τότε ότι πέρα από το κεντρικό νευρικό σύστημα υπάρχει και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ενεργοποιείται όταν ο άνθρωπος φτάσει στα όρια του. Δηλαδή είναι πως την έξτρα μπαταρία, όπως τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου. Δηλαδή, άμα φτάσεις στο μηδέν, σου δίνει ακόμη λίγο και μου είχε συστήσει τότε και πολύ καλά μου είχε πει ο πατήρ Νικόλαος ότι καλά κάνεις, να φροντίζεις να ξεκουράζεσαι, να διατρέφεσαι σωστά, να παίρνεις τα συμπληρώματα διατροφής, ούτως ώστε να μην λειτουργείς συνέχεια με το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, γιατί κάποια στιγμή θα κρασάρει, θα σταματήσει και αυτό να ανταποκρίνεται. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα μεγάλες δυνάμεις μέσα μας που δεν τις ξέρουμε. Και αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις που ενεργοποιούνται σε καιρού κρίσης. Οπότε, παρόλο που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, παρόλο που μπορεί να φτάνουμε σε ένα τέλμα ή σε μια πολύ απογοητευτική κατάσταση, έχουμε τις δυνάμεις μέσα μας για να το επιτύχουμε.
Και αυτές οι δυνάμεις, αν μιλούσουμε με φρουιδικούς όρους, έχουν να κάνουν με το ισχυρό κίνητρο για ζωή. Ο Φρόιντ έλεγε ότι υπήρχαν δύο ισχυρά κίνητρα ένστικτα στον άνθρωπο. Το ένα ήταν το ένστικτο για ζωή και το άλλο το ένστικτο για θάνατο. Αν αφαιθούμε στην θλίψη, στην κατάθλιψη και στην απελπισία, θα ισχυροποιήσουμε μέσα μας δυνάμεις οι οποίες δεν είναι και πολύ προς το καλό μας, δεν μας βοηθούν να εξελισσόμαστε. Αν όμως το πιέσουμε τον εαυτό μας να αγωνιστούμε για τη ζωή, τότε θα βοηθήσουμε, θα κινητοποιηθούμε και από το ένστικτο για ζωή. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να τα παρατήσει. Μπορεί να έχει στιγμές που τα παρατάει, μπορεί να έχει φάσεις που τα παρατάει, όμως στους υγιείς ανθρώπους, στους υγιείς ψυχικά ανθρώπους και στους ισορροπημένους ανθρώπους, το ένστικτο για ζωή περισχύει. Εσύ τώρα είσαι υγιής ψυχικά, δεν εννοώ ότι δεν είσαι υγιής ψυχικά, αλλά επειδή έχεις περάσει πρόσφατα έντονο πένθος, σαφώς δεν έχεις τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που θα είχες αν δεν είχες περάσει το πένθος. Δηλαδή τώρα στη φάση του πένθους οι δυνάμεις σου είναι μειωμένες. Το άλλο πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο οργανισμός μας έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα. Προσαρμοζόμαστε εύκολα. Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με την αρχή της ομοιόστασης. Δηλαδή, αν κάνουμε κάτι για πολύ καιρό, τίνει να το θεωρήσει την κανονικότητα μας και μας πρόχνει στο να το κάνουμε αυτό. Αυτός είναι και ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργούν οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις. Όμως, στη θετική του έκβαση, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αρχή της ομοιόστασης για να μάθουμε στον εαυτό μας ένα νέο τρόπο ζωής. Δεν είναι εύκολο. Θέλει κόπο και θέλει και προσπάθεια και αποφασιστικότητα. Χρειάζεται να πας cold turkey που λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι. Δηλαδή να πάρεις απόφαση ότι από σήμερα, για παράδειγμα, θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό, θα ακολουθώ αυτή τη ρουτίνα για την υγεία μου και να το κάνεις no matter what. Και να το κάνεις χωρίς να υποκύπτεις σε οποιαδήποτε άμυνα εσωτερική ή σε οποιαδήποτε. Ή να αφήνεις ένα παρασύρι σε οποιοδήποτε εξωτερικό εμπόδιο. Εγώ έχω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για αυτό, το οποίο σαφώς δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου τη συνθήκη, εντάξει, να μην. Το ξαναπώ ότι τα δικά μου τα θέματα υγείας δεν είναι τόσο σοβαρά όπως τα δικά σου. Όταν είχα διαγνωστεί το 2017 με διαβήτη τύπου Β και έντονη πολύ ψηλή ίνσουλιν αντίσταση, έκανε ένα κλικ μέσα μου και μου είπε η ιατρός, η ενδοκρινόλογος, μου είπε: «Ξέρεις, έχεις γονίδιο για διαβήτη τύπου Β, έχει ενεργοποιηθεί από ό,τι φαίνεται». Ήταν τότε που είχε βγει και το αυτοάνοσο. Δεν μπορούσε να μου πει με βεβαιότητα σε ποιο στάδιο ήμουνα, γιατί είχα ξεκινήσει να παίρνω τα φάρμακα και μετά κάναμε τις μετρήσεις, γιατί ήμουνα τότε, δεν ήμουνα καλά. Δεν ήμουνα καλά ενώ και ψυχικά δεν ήμουνα καλά και σωματικά βγήκε αυτό το πράγμα. Ήταν την άνοιξη του 17, πριν 3 χρόνια. Και όταν ήταν έτσι περίοδος, τέλος Μαΐου, νομίζω, μου είχε πει: «Ξέρεις, έχεις 2 επιλογές. Η μια επιλογή είναι να συνεχίσεις να τρως απρόσεκτα, δηλαδή να τρως και ζάχαρη και φρούτα όρημα και επεξεργασμένους υδατάνθρακες κλπ. Κλπ. Και κινδυνεύεις να πάθεις όσο έχει πάθει η μακαρίτισσα η γιαγιά σου». Η γιαγιά μου, η Θέκλια Μακαρίτισσα, η οποία ήταν ασθενής με διαβήτη τύπου Β, πέρασε και εγκεφαλικά, πέρασε και διάφορα άλλα επεισόδια, είχε προβλήματα με τα πόδια, τις διαβητικά πόδια κλπ. Κλπ. Ή μου λέει: «Μπορεί να πάρεις μια απόφαση ότι από εδώ και πέρα θα ζεις χωρίς ζάχαρη, χωρίς επεξεργασμένες τροφές και θα παίρνεις την αγωγή και θα κάνεις τη διατροφή». Και ενώ μέχρι τότε, μέχρι το 2017, δεν μπορούσα με τίποτα να σκεφτώ ότι θα στερούμουν το ποτό, το κρασί, μου άρεσε πάρα πολύ το κρασί και το ποτό το έχω κόψει, ότι θα στερούμουν το ποτό ή θα στερούμουν τα γλυκά ή θα στερούμουν comfort food, φαγητά που είναι για να νιώθεις ωραία, όπως είναι, ξέρω εγώ, η πίτσα, όπως είναι τα επεξεργασμένα φαγητά. Πήρα μια απόφαση πολύ δραστική, είπα από σήμερα τα σταματάω όλα και μπόρεσα να το κρατήσω με τη βοήθεια της φαρμακευτικής αγωγής. Επειδή ευτυχώς για την νόσο Crohn υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, έστω και αν είναι και αν δεν είναι ήπια φαρμακευτική αγωγή με τους παράγοντες, να το πάρεις απόφαση και πιέσεις τον εαυτό σου να ξεκινήσει ευθύς αμέσως, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε ένα μήνα, ευθύς αμέσως. Πας, πιέσεις τον εαυτό σου να πάει να κάνει τις εξετάσεις, πιέσεις τον εαυτό σου να πας σε εκείνον τον γιατρό, αν δεν έχεις πάει ήδη, που σου έχει πει ο γιατρός σου, στον ειδικό γαστρεντερολόγο για την νόσο Crohn. Τότε θα βάλεις τον εαυτό σου σε μια νέα κανονικότητα και με την αρχή της ομοιόστασης ο εαυτός σου θα συνηθίσει στο νέο τρόπο ζωής. Εμένα προσωπικά 3 χρόνια μετά δεν μου φαίνεται καθόλου δύσκολο το ότι δεν τρώω κάποια πράγματα και ότι δεν μένω νηστική, για παράδειγμα. Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις για το διαβήτη, θα σας πω σε ένα άλλο βίντεο για το διαβήτη τι πράγματα κάνουμε, το έχετε ζητήσει, θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο για το πώς
πώς έχω διαχειριστεί τη διάγνωση της υψηλής ινσουλίνου αντίστασης και του διαβήτη τύπου Β, που ο οποίος ήταν προδιαβήτης σε κάποια φάση και δεν το είχα πάρει είδηση, και πώς μπορώ να φανώ χρήσιμη σε όσους έχουν ιστορικό, έχουν στην οικογένεια τους άτομα με διαβήτη τύπου Β και ίσως να έχουν ινσουλίνου αντίσταση. Θα ήθελα να σας δώσω αυτές τις πληροφορίες. Έχω πει πολλές φορές, αλλά σε ένα συγκεκριμένο vlog. Φιλενάδα, εύχομαι μέχρι να ακούσεις αυτό το vlog να έχεις ήδη ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, να έχεις ξεκουραστεί και να έχεις ρηχτεί ξανά στον αγώνα για μια ζωή όμορφη και ωραία. Είναι δύσκολο πράγμα να έχεις σπάνιες παθήσεις. Είσαι σπάνια και εσύ και πολλοί άλλοι εδώ στο κανάλι, γιατί αυτοάνοσα δίνουν και παίρνουν στο κανάλι μας. Δεν τα προκαλούμε εμείς τα αυτοάνοσα, τα παθαίνουμε τα αυτοάνοσα από κακές σχέσεις, δύσκολες ψυχικές καταστάσεις και ερχόμαστε εδώ να βρούμε αιτίες. Εντάξει, δεν φταίμε εμείς για τα αυτοάνοσα, δεν σας τα προκαλούμε εμείς. Δεν το κανάλι μας που τα έχει προκαλέσει, επειδή τα πάθαμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Έχεις την αγάπη μου και είμαι σίγουρη έχεις την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των φίλων που ακούν. Και επίσης, να θυμάμαι τώρα ότι είχαμε κάνει και ένα βίντεο και για την ενδομητρίωση, που είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια. Έχουμε. Είμαστε σπάνιοι άνθρωποι. Και ξανά προς τη δόξα τραβώ. Αυτό να είναι το μότο σου. Ξανά προς τη δόξα τραβώ. Ξαποσταίνω για λίγο και ξανά προς τη δόξα τραβώ. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά. Yeah.